στο φαράγγι του Ρίχτη. Μια εκδρομή με τον πεζοπορικό όμιλο Ηρακλείου. Θα επισκεφτούμε μία από τις ομορφότερες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, στους βόρειους πρόποντες της μικρής πενταδάκτυλης κορυφογραμμής του όρους Ορνό, με υδροφορία και υδροχαρή χλωρίδα που θυμίζουν περισσότερο Δυτική Κρήτη. Ορνό, σε αυτή την περιοχή της Κρήτης, από την Λάστρο μέχρι και τη Σιτία, δημιουργεί μια εκτεταμένη ορεινή ζώνη που αποκλείει ουσιαστικά την επικοινωνία ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο, στο εσωτερικό της επαρχίας Σιτίας, αφού το χαμηλότερο διάσελο της κορυφογραμμής του έχει περίπου 700 μέτρα υψόμετρο. Αρκετά είναι τα φαράγγια που έχουν σχηματιστεί λόγω διάβρωσης και λόγω τεκτονικής δραστηριότητας ρήγματα στις βόρειες κατοικημένες κλιτίες του βουνού. Ένα από αυτά είναι και το φαράγγι του Ρίχτη, στα έξω μουλιανά της Σιτίας, που πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο καταράκτη Ρίχτης ή Ρέχτρα στην κρητική Ντοπιολαλιά. Πρόκειται για μια σύνθεση όλων εκείνων των στοιχείων που κάνουν την κρητική φύση απαράμιλη και πόλο έλξης ταξιδιωτών και μη. Η πορεία μας αρχίζει από το χωριό έξω Μουλιανά, από όπου διαμέσου αγροτικού δρόμου κατηφορήσαμε μέχρι την βόρεια είσοδο του Φαραγγιού στην βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης. Περπατήσαμε 1 ώρα και 30 λεπτά. Από εδώ ξεκινά το πανέμορφο μονοπάτι ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση στις δύο όχθες του ποταμού.
πορεία μας μέσα στο Φαράγγι έχει τρία διακριτά τμήματα. Στο πρώτο τρίτο του Φαραγγιού, μέχρι να συναντήσουμε τον καταράκτη του Ρίχτη, θα περπατήσουμε κάτω από την πλατιά σκιά ενός από τα ομορφότερα πλατανοδάση της Κρήτης. Του Ρίχτη βρίσκεται, όπως είπαμε, στην Ανατολική Κρήτη. Η πλούσια βλάστηση, κυρίως πλατάνια, άγρια μούρα, τοπικά λουλούδια και βότανα και η ζωή των ζώων, κυρίως τοπικά είδη πεταλούδων, μικρά ερπετά, πουλιά και μικρά θηλαστικά, μπορούν να παρατηρηθούν κατά μήκος της πορείας, καθώς και παλιές πέτρινες γέφυρες και νερόμυλοι πριν να καταλήξει στον καταράκτη του Ρίχτη. Καθιστώντας το μονοπάτι του Φαραγγιού του Ρίχτη μία από τις πιο διαφοροποιημένες πεζοπορικές εμπειρίες στο νησί της Κρήτης.
Πρόκειται για ένα κρατικό προστατευμένο πάρκο κοντά στα έξω Μουλιανά της Σιτίας, στην Ανατολική Κρήτη, που ξεκινάει από το παραδοσιακό χωριό των έξω Μουλιανών, που βρίσκεται στην Εθνική Οδό μεταξύ του Αγίου Νικολάου και της Σιτίας και καταλήγει στην απομονωμένη παραλία του Ρίχτη. Το πάτη της πεζοπορίας έχει μήκος περίπου 4 χιλιόμετρα. Μέτριας κατά την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο της σχολείας, έως και μεγάλης δυσκολίας κατά το χειμώνα. Thank you.
οι πλάτανοι κυριαρχούν πάνω στα υπόλοιπα υδροχαρή είδη της Χλωρίδας. Κυσί και κλιματσίδες σφιχταγκαλιάζονται με αυτούς τους αιωνόβιους γίγαντες αναζητώντας το δικό τους μερίδιο φωτός. Όχι, όχι, όχι.
Μετά από 40 λεπτά περιπάτου προσεγγίζουμε τον καταράκτη και τη βάθρα που δημιουργείται στη βάση του. Πρόκειται για μια φυσική όαση, ένα δημιούργημα της ενδιαφέρουσας γεωλογίας των βουνών, μια απρόσμενη μαγευτική εικόνα μέσα στο άνυδρο τοπίο της Ανατολικής Κρήτης.
βάθρα του καταράκτη θα ξεκουραστούμε, απολαμβάνοντας τους ήχους, τις εικόνες και την αίσθηση του τρεχούμενου νερού που κλέβει τα βλέμματα των επισκεπτών, εισβάλλοντας θριαμβευτικά στο αντιληπτικό μας πεδίο από ύψος 20 σχεδόν μέτρων. Το δεύτερο τρίτο της διαδρομής από τον καταράκτη του Ρίκτη μέχρι τον πρώτο νερόμυλο χαρακτηρίζεται από ελιγμούς ανάμεσα σε ογκόλυθους και από στενότερα περάσματα με ελαφρώς πιο αυξημένο βαθμό δυσκολίας.
Στην χλωρίδα αυτού του τμήματος του Φαραγγιού κυριαρχούν τα αρωματικά φυτά της Κρήτης, οι λιγαριές και οι πικροδάφνες. Θα μας πάρει περίπου μία ώρα να το ανηφορίσουμε.
Από τα 20 χρόνια, εγώ μεγάλωσα μέσα. Παπά, πρόσεχε. Εδώ έχει ένα αριστερό κομματάκι, τέτρα. Αριστερά. Ο σύζυγος της κυρίας ήταν συνειδητή στο ίδιο. Και πώς λέγεται, γεννήσω καθάτος. Ο καθάτος είναι ο σύζυγός σας. Λοιπόν, κοιτάτε τώρα. Πρώτο εγκαταλελειμμένο νερόμυλο, ένδειξη της εμφάνισης του αγροτικού τοπίου, μέχρι και το γεφύρι του Λαχανά του 19ου αιώνα, θα περπατήσουμε ακόμη 40 λεπτά ανάμεσα σε παλιές πεζούλες με καρυδιές, λεμονόδεντρα, σικές και μονοετής καλλιέργειες. Πρέπει να καταναλώσεις να κάνεις παράδειγμα. Εγώ,
Το ήλιο εδώ είναι τον ήλιο βαθμούς. Το γεφύρι του λαχανά
ήταν τμήμα της οδικής αρτηρίας που ένωνε τα χωριά κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής της Ιτίας. Το παλιό Καλντερίμι διερχόταν πάνω από την καμάρα του γεφυριού του Λαχανά και συνέχιζε μέχρι το αστικό κέντρο της επαρχίας. Το τελευταίο τμήμα της διαδρομής, από το ιστορικό γεφύρι του Λαχανά μέχρι και τον Εθνικό Δρόμο, βρίσκεται έξω από το Φαράγγι. Διαρκεί 30 περίπου λεπτά και είναι πάνω σε ανηφορικό αγροτικό δρόμο. Εδώ ολοκληρώθηκε η πορεία και επιβιβαστήκαμε στα λεωφορεία. Η χρήση ορειβατικού παπουτσιού, μποτάκι ή κλειστού αθλητικού παπουτσιού ήταν υποχρεωτική. Ώρες πορείας χωρίς στάσεις 5. Συνολικό μήκος διαδρομής 9,5 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα κατάβαση και 4,5 χιλιόμετρα ανάβαση. Υψομετρική διαφορά 375 μέτρα. Συνολική ανάβαση 450 μέτρα. Βαθμός δυσκολίας μπλε. Επικεφαλής Μάκης Αποστολακάκης. Ώρα αναχώρησης από το Ηράκλειο 7:30. Η χρήση της μάσκας στο λεωφορείο ήταν υποχρεωτική για όλους. Φαράγγι του Ρίχτη. Μια μοναδική εμπειρία. Οργανώθηκε από τον περιπατητικό όμιλο Ηρακλείου.